Σήμερα λοιπόν παραδίδουμε 1250 τσάντες σε οικογένειες πολυτέκνων που δεν έχουν τα μέσα να τις προμηθευτούν. Τις παραδίδουμε στους συλλόγους πολυτέκνων όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των 7 περιοχών μας και των 7 περιφερειακών ενωτήτων. Και βέβαια είναι μια συμβολική κίνηση για να δείξουμε όχι μόνο ότι στεκόμαστε και στηρίζουμε τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα ότι ως διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουμε την πολύτεκνη οικογένεια, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν με τον τρόπο με τον οποίο ζουν να στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το δημογραφικό, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας, έχει λύση. Αρκεί ο καθένας από εμάς να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες. Η χαρά μας είναι μεγάλη διότι στέλνουμε μήνυμα στην παράσταση, αισιοδοξίας και ελπίδα στις οικογένειες αυτές. Παράλληλα όμως, στηρίζοντας την πολύτεκνη οικογένεια, δίνουμε ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στο μεγάλο πρόβλημα στην γύρανση του πληθυσμού μας, το δημογραφικό που είναι ζήτημα κέριο για την πατρίδα μας. Χρειάζεται συμπαράσταση η πολύτεκνη οικογένεια για να δείξουμε στα νέα ζευγάρια ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται να αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Είναι γνωστό ότι σήμερα πλησιάζουμε να πεθαίνουν δύο και να γεννιέται ένας. Και βλέπετε ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας προειδοποιεί ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε πλειοψηφία αλλοδαπών στην πατρίδα μας. Το 2013 είχαμε κάνει μία έρευνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού μας. Φοιτούσαν 2.000 παιδιά πολύτεκνες οικογένειες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τα 2.000 παιδιά πόσα σχολεία είναι. Είναι για μας, για την περιφέρεια, γύρω στα 6 με 7 σχολεία. Αναλογιστείτε στα 7 σχολεία πόσοι εκπαιδευτικοί δουλέψαν, πόσες καθαρίστριες, αναλώσιμα. Είναι ανάπτυξη η πολυτεκνία. Αυτό θέλω να πω. Είναι ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη στη χώρα μας και πρέπει η χώρα μας να τη στηρίξει. Εσύ. Για το μήκο.